Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής μαζί με τον κύριο Αντώνη Κοκορίκο και όπως σας είχα προαναφέρει έχουμε κοντά μας τον πτέραρχο τον κύριο Ιατρίδη και τον ναύαρχο τον κύριο Φενέκο. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Πτέραρχε, ευχαριστώ που είστε και σήμερα κοντά μας και εσάς ναύαρχε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον ναύαρχο, αγαπητέ πτέραρχε, αγαπητέ Αντώνη. Ναύαρχε, έχω ακούσει κάποιες όμορφες για μένα και για πάρα πολλούς δηλώσεις που κάνατε, μιας και δεν τις έκανε επίσημη ηγεσία. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσετε το καλοκαίρι μετά τις πρωτόγνωρες τουρκικές απειλές. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε φύγει πέρα από κάθε όριο θράσους, όταν ευθέως λες ότι αυτό και αυτό και αυτό το νησί είναι δικό μου και όχι δικό σου, θα το πάρω εγώ γιατί εσύ το έχεις στρατικοποιήσει και οι απειλές πλέον έχουν ξεπεράσει τη λέξη της απειλής. Εγώ θα έλεγα μια άλλη έκφραση την οποία όμως δεν θέλω να πω δημοσίως. Θέλω λοιπόν, ναύαρχε μου, τη δική σας την άποψη παρακαλώ. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή τη ρητορική και σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο θα κάνει και δράσεις. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα βγάλει και ερευνητικά σκάφη και το Γεωτρύπανο, στην Κύπρο κυρίως το Γεωτρύπανο. Το αν θα το στείλει στο τουρκολιβικό μνημόνιο εκεί στην περιοχή θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, αλλά έρευνες θα κάνει παντού σε όλη την περιοχή. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, πιστεύω ότι θα πάει προοδευτικά σε συμβολικού χαρακτήρα προοδευτικές κινήσεις αρχικά, είτε αυτό είναι ασκήσεις, είτε είναι αποκλεισμοί περιοχών με πρόσχημα γυμνασίων. Και η τελευταία και πιο επικίνδυνη πράξη που ενδεχόμενα θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να ανακηρύξει ΑΟΣ, πράγμα που θα μας έβαζε σε μεγάλη περιπέτεια, διότι αν ανακηρύξετε ΑΟΣ και έβαζε μέσα και τα νησιά που αυτός θεωρεί ότι είναι δικά του, αντιλαμβάνεστε ότι θα πετύχει να ανοίξει τη συζήτηση με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και ΑΟΣ και νησιά. Και θα μας σωθούσε αναγκαστικά σε κάποιο τρόπο αντίδρασης. Ναύαρχε, μιλάτε για γεωτρήσεις. Είπατε, καταρχήν φαντάζομαι ότι εννοείται νότια της Κρήτης, έτσι. Ακριβώς, εκεί είναι. Και βέβαια είπατε ότι όπως το κάνουν οι Τούρκοι, πετάνε λίγο πριν το νησί, τους αφήνεις. Μετά πετάνε πάνω από το νησί, πάλι τους αφήνεις. Μετά πάνε και στο επόμενο νησί. Έτσι είναι, βήμα-βήμα να δουν και τις αντιδράσεις μας. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι αντιδράσεις της ελληνικής πολιτείας, αν πάνε ας πούμε για γεωτρήσεις εντός των ελληνικών μας υδάτων, ενός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας? Ξέρετε, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, επειδή ο κόσμος τα έχει μπερδέψει λίγο, η υφαλοκρηπίδα είναι αποκλειστικό δικαίωμα. Αν δεν τα ενασκήσεις, δεν μπορεί να το ενασκήσει κανένας άλλος. Η ΑΟΣ όμως, ό,τι αφορά τη θαλάσσια στήλη και τα αλλιεύματα και τον πλούτο πάνω από το βυθό, αν δεν το ενασκήσεις εσύ, μπορεί να πάει οποιοδήποτε άλλος να το ενασκήσει. Συνεπώς, θα μας τεστάρει πρώτα στο επίπεδο της ΑΟΣ. Θα μας πάει στα όρια μας για να τα αποδεχθούμε και το επόμενο βήμα θα είναι η οποιαδήποτε γεώτρηση ή η οποιαδήποτε πραγματική παραβίαση της υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση η δικιά μας σε αυτή την περίπτωση αφενός είναι ότι πρέπει αν δούμε τέτοιου είδους δράσεις να ανακηρύξουμε άμεσα ΑΟΣ για να έχουμε την νομιμοποίηση να δράσουμε, γιατί αν δεν την έχεις ανακηρύξει την ΑΟΣ τότε αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Είναι άλλο πράγμα η ανακήρυξη, άλλο η οριοθέτηση. Συνεπώς, οδηγούμεθα σε ένα μονόδρομο όπου θα πρέπει, εάν αυτός δράσει με αυτόν τον τρόπο που ανέφερα, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα βήματα να επιδιώξει μεγαλύτερη κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε και τις οποίες γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, στη θάλασσα, πες ότι έρχεται αύριο το πρωί, πάει ένα πλοίο για να κάνει έρευνα κάτω από την Κρήτη, εντός της ελληνικής ΑΟΣ και κοντά στην υφαλοκρηπίδα. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, ας πούμε, μουσιακό αντικείμενο στα βάθη του Αιγαίου χωρίς να φοβόμαστε κάτι? Τη δυνατότητα την έχουμε. Και το ναυτικό και η αεροπορία, και μάλιστα επειδή ο πόλεμος είναι αεροναυτικός, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μέσα που διατίθεται, τα Ραφάλ οπωσδήποτε είναι μεγάλο asset, αλλά είναι η διαλειτουργικότητα που έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια με τις ασκήσεις. Υπάρχει δυνατότητα. Όμως, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Επειδή τα νέα οπλικά συστήματα θα τα πάρουμε τα επόμενα χρόνια, το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε είναι η διαθεσιμότητα όλων των υπαρχοντών μέσων. Δηλαδή, την ώρα που τα θέλουμε, εκεί που τα θέλουμε, χωρίς να έχουμε προβλήματα ανταλλακτικών, συντήρησης, μη διαθεσιμότητας κλπ.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Πτέραρχο. Πτέραρχε, εχθές μιλούσα και με μια πηγή στο Υπουργείο Μέσα, ψηλά ιστάμενος άνθρωπος, μας είπε ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε αν χρειαστεί, όπως ακριβώς περιμένει ο ελληνικός λαός. Τι βλέπετε? Είναι αλήθεια, κύριε Καλόγερη, οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, είναι σε ετοιμότητα. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ηγεσία, έχει εξετάσει και έχουν εξεταστεί όλα τα σενάρια και έχει αποφασιστεί η απάντηση για κάθε σενάριο και έχει ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η απόφαση για το πώς θα δράσουν σε κάθε σενάριο εξαρτάται από την κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι επειδή μέχρι τέλους του Ιουνίου, όπου θα είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία θα δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές μας, τα αντανακλαστικά μας και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και της Δύσης, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ, της Αμερικής και της Ευρώπης, εκεί χρειάζεται να είμαστε αποφασισμένοι. Και το μήνυμα το οποίο θα εκπέμψουμε, και πρέπει να το εκπέμψουμε αυτή τη στιγμή, ότι η Ελλάδα θα απαντήσει και θα απαντήσει δυναμικά, όχι σημειακά, θα απαντήσει γενικά. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το πούμε και στο ΝΑΤΟ. Και στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα θα πρέπει να είναι αποφασισμένη, όπως και στη Σύνοδο Κορυφής. Πισωγυρίσματα θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δεν χωράνε. Αν η Τουρκία δει ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να ανταποδώσει την οποιαδήποτε, ας το πούμε, επιθετική ενέργεια, είναι σίγουρος ότι θα κάνει πίσω ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πάντοτε κάνει κάτι χωρίς ρίσκο. Και αυτή η τακτική την οποία ακολουθήσαμε μέχρι τώρα, χρόνια τώρα, ότι μόλις, ας το πούμε, η Τουρκία έκανε μια επιθετική ενέργεια, εμείς υποχωρούσαμε για χάρη της ειρήνης, απεδείχθηκε όταν τελείως λαθασμένη έστω και τώρα, διότι αυτή την αντίληψη έχει η Τουρκία, ότι όσο και να πιέσει, πάντως και τώρα, η Ελλάδα θα υποχωρήσει. Δεν φαίνεται να αντιδράμε, Πτέραρχε. Με συγχωρείτε, και τώρα δεν φαίνεται να αντιδράμε. Ναι, μεν κάναμε κάποιες δημοσιοποιήσεις του προβλήματος και καλά κάναμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν του είπε κανείς του Τούρκου ότι ξέρεις κάτι, αν ξαναπεράσεις από εδώ, αν ξαναπεράσεις πάνω από κατοικημένο νησί ή από αυτό το νησί, δεν θα ξαναφύγεις από εδώ. Δεν του είπε κανείς. Κοιτάξτε, το μήνυμα. Συνεχώς υποχωρούμε και αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Το όνομα της ειρήνης. Ποια ειρήνη? Υποχωρούσαμε, είναι λάθος, διότι δεν μπορεί συνέχεια να υποχωρείς για χάρη της ειρήνης, διότι ο άλλος αποθρασύνεται και τον πόλεμο, αντί να τον απομακρύνεις, το φέρνεις ακόμη πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή το μήνυμα θα πρέπει να είναι αποφασιστικά, ότι αν η Τουρκία τολμήσει οποιαδήποτε ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί εστιάζεται η Τουρκία, αυτά λέει, αν τα κάνει πράξη, θεωρώ ότι προς τη στιγμή δεν θα τα κάνει πράξη, διότι γνωρίζει τις δυνατότητες της Ελλάδος, γνωρίζει και ο ίδιος τις δυνατότητες του. Δεν είναι η Τουρκία αυτή η οποία παρουσιάζεται. Και στην ΕΦΕΣ είχε αρκετά προβλήματα ο Ερντογάν. Δεν είναι τόσο ρόδινα. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία φαίνονται και οι πληροφορίες είναι ότι ενώ η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, μεταφέρει και μετακινεί δυνάμεις προς τη Συρία. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε, αν θα προβεί σε κάποια ενέργεια ή προβοκάτσια, όπως είδαμε και στον Εύρο. Για μένα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα της χώρας μας θα είναι ίσως ένα κισαία, όπου εκεί θα καθοριστεί πλέον η αντίδραση της χώρας μας σε κάθε σενάριο, η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και στη συνέχεια η ενημέρωση των συμμάχων μας και βεβαίως στο ΝΑΤΟ, εκεί να τεθούν όλα τα θέματα επιτάπητος, και ότι αυτή η κατάσταση, αν συνεχίσει, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη εξαιτίας της Τουρκίας να απαντήσει, και βεβαίως αυτή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ δυστυχώς θα πάρει φωτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κοκορίκο να ακούσουμε τη δική του άποψη. Ναι, νομίζω ότι η χώρα μας θα πρέπει να προετοιμαστεί για το χειρότερο, και αυτό αφορά κυρίως την πολιτική ηγεσία, όχι τη στρατιωτική ηγεσία. Ιδίως οι συνομιλητές μας είναι πιο αρμόδιοι να μιλήσουν γι' αυτό και ήδη περιγράψανε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που χρειάζεται είναι η προετοιμασία της πολιτικής ηγεσίας. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρωθυπουργό τον Τσάμπερλεν. Τι θα γινόταν αν έμπαινε στον πόλεμο η Αγγλία με τον Χίτλερ, με τη Γερμανία του Χίτλερ, με πρωθυπουργό τον Τσάμπερλεν, ο οποίος ήταν υπέρ του κατευνασμού και θεωρούσε ότι μπορούσε να
τροφοδοτήσει το θηρίο με κάποιες κατακτήσεις και να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί του ειρηνικά. Σε αυτή την κατάσταση δυστυχώς βρισκόμαστε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νόμισε ότι θα συνεννοηθεί με τον Ερντογάν σε συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, έπεσε για άλλη μια φορά έξω. Πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με την Τουρκία. Υπάρχει προετοιμασία για να αναχαιτήσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Και πρέπει όλα τα κόμματα, όχι μόνο η συμπολίτευση, αλλά και η αντιπολίτευση και το άλλο, το τρίτο κόμμα που προαλήφεται για να σχηματίσει η κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, να απαντήσουν στο ερώτημα. Εάν η Τουρκία ενσωματώσει την κατεχόμενη Κύπρο, τι θα κάνετε, ποια θα είναι η αντίδραση? Και η αντίδραση αναφέρεται καθαρά στο στρατιωτικό πεδίο. Θα υπάρξει αντίδραση ή θα εκδώσουμε ανακοίνωση και θα κάνουμε διπλωματική διαμαρτυρία? Εάν η Τουρκία προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι να αποκλείσει ένα ελληνικό νησί, και ξέρουν οι συνομιλητές μας ότι αποκλεισμός σημαίνει πόλεμος, είναι πολεμική ενέργεια, τι θα κάνουνε? Θα αντιδράσουν στρατιωτικά ή δεν θα αντιδράσουν? Όλα τα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία και θέλουν να ασκήσουν στο μέλλον εξουσία πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Θα υπάρξει εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να κάνει το καθήκον της, να κάνει το χρέος της, ή θα εκδώσουμε διαμαρτυρία, όπως έγινε και το 1974? Σωστά τα ερωτήματα του κ. Κοκορίκου. Να παρακαλέσω, παρακαλώ, είναι πριν 100 χρόνια και όχι πριν 10 χρόνια. Έγινε λάθος ορθογραφικό, ξεχάσαμε ένα μηδενικό. Είναι πριν 100 χρόνια ότι πάθανε οι προγονείς μας και όχι πριν 10 χρόνια, αγαπητοί κύριοι. Λοιπόν, τι θα γίνει, λοιπόν, Ναύαρχε, εάν ο Ερντογάν έτσι αποφασίσει να πω κάτι, ένα στοιχείο ακόμα, να το βάλω στη συζήτηση, γιατί η είδηση είναι πρόσφατη. Δηλαδή, η ανακοίνωση εκδόθηκε σήμερα, νομίζω, από την τουρκική Προεδρία, που αποκάλυψε ότι υπήρξε μια παρασκηνιακή συνάντηση με πρωτοβουλία του Βερολίνου, με πρωτοβουλία της Γερμανίας, μια συνάντηση σε πολύ υψηλό επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας, για να συζητήσουν αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Η ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας λέει ότι συζητήθηκε και το θέμα του Αιγαίου. Συζητήθηκε το θέμα του Αιγαίου, θέμα Αιγαίου κάπου λοιπόν, από όπου εμείς απουσιάζαμε. Αυτοί είναι οι φίλοι μας και οι σύμμαχοί μας, από τους οποίους περιμένουμε χείρα βοηθείας. Εγώ εκτιμώ ότι η πρώτη προτεραιότητα αυτή την εποχή του Ερντογάν είναι να εισβάλλει για δεύτερη φορά στη Συρία. Αλλά επειδή τρώει πόρτα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία, υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις στη σημερινή ειδησιογραφία, ως εναλλακτική μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα να επιτεθεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή και στους δύο. Με σκοπό φυσικά να τους παγώσει, ώστε στη συνέχεια, να τους παγώσει από φόβο εννοώ, ώστε στη συνέχεια να εισβάλλει στην Συρία. Ναύαρχε, οι Γερμανοί, και να απαντήσετε και σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Κοκορίκος, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, αν καταρχήν, και εγώ να ρωτήσω, μπορούμε με το ναυτικό μας, με τις φρεγάτες, με τα πολεμικά πλοία, να εξασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της σημερινής κυπριακής δημοκρατίας, της ελεύθερης. Είτε ένα μεγάλο κομμάτι είναι κατεχόμενο, αν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα. Και επίσης είναι πολύ βασικό αυτό, δηλαδή ο Ερντογάν λέει θα προσαρτήσω τα κατεχόμενα. Ουσιαστικά προσαρτημένα τα έχει, έτσι. Είναι εδώ τέσσερις κυβερνήσεις μέσα τα πάντα. Έχει διορίσει κυβερνήτη λοιπόν, κλπ. Εμείς δεν αντιδρούμε και δεν θα έπρεπε εμείς να πούμε ότι αν δεν εφαρμόσεις τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αυτό είναι κάζος μπέλι για μας, σου δίνουμε ένα περιθώριο κάποιους μήνες, εφάρμοσέ τα, αλλιώς πάμε σε πόλεμο. Όπου εδώ μας απειλούν με τα 12 ναυτικά μίλια, είναι κάζος μπέλι. Εμείς μας κάναν την Αγία Σοφιά τζαμί. Έχουν τα κατεχόμενα και θα τα προσαρτήσουν. Και δεν είναι για μας κάζος μπέλι μία εφαρμογή όλων των αποφάσεων του διεθνούς δικαίου, για το οποίο διεθνές δίκαιο, Ναύαρχε, τώρα κόπτονται οι πάντες? Ναι, καταρχάς είναι σωστό ότι έγινε αυτή η συνάντηση, στην οποία μετήχανε και η Γαλλία, μετήχε με εκπρόσωπό της και τέθησαν τα θέματα. Και εκεί φοβάμαι ότι έγινε ένα παζάρι. Κάτι του δώσανε το Ερντογάν, προκειμένου να άρει τις επιφυλάξεις του και για τη Φιλανδία και ενδεχομένως να μειώσει τη ρητορική για το Αιγαίο, αλλά ενδεχομένως να την αυξήσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν νομίζω ότι θα παρατήσει εύκολα τους στόχους του.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κύπρου, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να το έχουμε κάνει σημαία, με δεδομένο ότι έχουμε τώρα και εισβολή και κατοχή και ένα καθεστώς το οποίο προσομοιάζει με της Κύπρου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Θα έπρεπε λοιπόν να το έχουμε επαναφέρει στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου είναι διαρκές έγκλημα, και θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκώσει τον κόσμο για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για τις πράξεις που κάνει στα Βαρόσια. Άσχετα αν δεν καταφέρναμε να τις επιβάλλουν τις κυρώσεις, θα ήταν όμως μια ανοιχτή ατζέντα. Τώρα, δεν πιστεύω όμως ότι θα προσαρτήσει την Κύπρο, γιατί δεν τον συμφέρει, και θα σας πω γιατί δεν τον συμφέρει. Αν θεωρήσουμε ότι μετά την Ουκρανία υπάρξει μια διευθέτηση με δημοψηφίσματα που θα δίνουν κάποιο καθεστώς αυτονομίας στις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, αυτή είναι η λύση που προωθείται και που πιστεύω ότι θα την αποδεχτεί και η Ρωσία, και η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή να κάνει, τότε ο Ερντογάν πιθανόν να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο και στην Κύπρο, δηλαδή ένα δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο προκειμένου να υπάρξει πλήρης αυτονόμηση του κατεχόμενου κομματιού, μια αναγνώριση από φίλιες χώρες, και ώστε να διεκδικήσει μετά την απόλυτη πολιτική ισονομία στην ομοσπονδία που θα επιδιώξει, ώστε να μπει από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, θα συνεχίσει τις προκλήσεις εάν τον έχουν μαζέψει οι σύμμαχοι. Αν δεν τον έχουν μαζέψει οι σύμμαχοι, τότε φοβάμαι ότι κάποιες από τις απειλές του θα τις ενασκήσει. Μάλιστα. Φτάρχε, τι λέτε. Ταραφάλ, φτάνουν στην Κύπρο. Φτάνουν στο Ταραφάλ, φτάνουν στην Κύπρο. Και κάτι ακόμη, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, είχε πολεμικά αεροσκάφη στην Πάφο, είναι έτσι, Αντώνη. Είχε δημιουργήσει βάση. Ναι. Είχε βάση, αεροπορική βάση. Η οποία σήμερα όμως δεν υφίσταται. Ναι, δεν υφίσταται αυτή. Γιατί τη μεταφέραμε, φοβηθήκαμε. Αυτό δεν το ξέρω. Ήταν μια πολιτική απόφαση τότε, ενώ επισημήτη. Πάλι επισημήτη. Έγινε ότι πάρθηκαν και δεν πηγαίνουν πλέον αεροπλάνα, και οι ασκήσεις αυτές οι οποίες γινόντουσαν τότε, οι μεγάλες ασκήσεις οι δύο, δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά εν αυτή περίπτωση θεωρώ ότι το κομμάτι της προσάρτησης είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν το θέλουν και οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι. Εντάξει, μπορεί να το θέλει ο Ερντογάν, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να προσαρτήσει σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, κύριε Κοκορίκο, δεν ήταν η κρυφή η συνάντηση. Συναντηθήκαν οι πέντε ισχυρές, οι μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Εκεί συμμετείχε και ο Καλίν και ο Σάλιβαν και η Γαλλία, όπως το λέτε, και η Αμερική και η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Το θέμα ήταν να πείσουν την Τουρκία να άρει το βέτο. Η Τουρκία έδωσε μια κατάσταση, δεν είπε πάνω σε ποια θέματα, ότι λέει αν δεν ικανοποιηθούν τα ζητήματα αυτά, τότε ναι, εμείς θα συνεχίσουμε το βέτο, και βέβαια σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις μας στο Αιγαίο, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα αιτήματα. Περισσότερο αφορούν, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί επιμένει η Τουρκία, το PKK, σχετικά με την υποστήριξη που παρέχουν δήθεν. Αυτή είναι ο σχεσμός της Τουρκίας, η Φιλανδία και η Σουηδία, και από την άλλη και μια ειρωνία, έτσι, όταν η Τουρκία αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τη Χαμάς και υποστηρίζει και τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS στη Συρία. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει αυτά θα τα δούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα πρέπει, επειδή γνωρίζει πλέον όλα τα σενάρια, ό,τι έχει και δεν έχει ο Ερντογάν τα ξεδίπλωσε, τα έχει βάλει όλα πλέον πάνω στο τραπέζι, και βεβαίως έχει περάσει από το στάδιο της ρητορικής στο επίπεδο των απειλών. Η Ελλάδα πλέον θα πρέπει να πάει πολύ καλά προετοιμασμένη, να απαιτήσει, να πει τα πράγματα το όνομά τους, και βεβαίως στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ναι, να θέσει και κάποια βέτο ό,τι αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις της Τουρκίας και βεβαίως κάποιες κυρώσεις. Αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε. Όλα. Δεν φαίνεται ότι θα θέσουμε θεωρώ κάτι. Θεωρώ ότι τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά πριν από κάποιο καιρό. Οι δυνατότητες της Ελλάδος είναι γνωστές ακόμη και τώρα, γιατί λέγονται πολλά. Ναι, η Ελλάδα έχει και τώρα και έχει αναπτύξει και το στόλο από βορρά μέχρι νότο και αεροσκάφη, και σε αυτή την κατάσταση που είναι ακόμη και τώρα η Ελλάδα, διότι έχει αυξήσει και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη, έχει αυξήσει την διαθεσιμότητα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις υποστήριξης. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα και με τα αεροσκάφη που έχει, τα F-16 που είναι πολύ πιο υπερσύγχρονα έναντι της Τουρκίας, να επιφέρει τα πλήγματα τα οποία θα πονέσουν πάρα πολύ τον Ερντογάν. Από την άλλη, εγώ επιμένω ότι είναι η ώρα των αποφάσεων, των κρισίμων αποφάσεων. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μην στέλνουμε τα μηνύματα, όχι μόνο μηνύματα αποτροπής, αλλά να είμαστε αποφασισμένοι ότι
αν η Τουρκία, και αυτό θα πρέπει να το μεταδώσουμε έξω, να το κοινωνήσουμε και να το επικοινωνήσουμε, αν η Τουρκία κάνει το οτιδήποτε, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να απαντήσει. Δεν μπορεί να περιμένει. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να γίνει ένας τακτικός αποκλεισμός και η Ελλάδα να μην απαντήσει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει γεωτρύπανο νότια από την Κάσο στη δική μας υφαλοκρηπίδα και η Ελλάδα να τρυπήσει, εννοώ, γεωτρύπη, και η Ελλάδα να μην απαντήσει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτά έχουν συζητηθεί και αυτά θα πρέπει αποφασιστικά να περάσουν και έξω. Τα ντρόν τα οποία έχουν οι Τούρκοι, τα οποία τα έχουν δοκιμάσει και στον πόλεμο στην Αρμενία και τώρα στην Ουκρανία. Πόση ζημιά μπορεί να μας κάνουν? Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μία δυνατότητα σε ό,τι αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεν είναι μόνο τα Bayraktar. Έχει και άλλα πιο σύγχρονα. Σήμερα δοκιμάσανε και τα Akinci με κάποιους πυράβλους και κάποιες κατευθυνόμενες βόμβες. Αλλά εν τέαυτη περιπτώσει και εκεί υπάρχουν συστήματα. Ήδη η Ελλάδα συζητάει και έπρεπε να έχουμε αντιδρόν συστήματα. Έτσι. Και σαφώς συζητάει και ήδη θα έπρεπε να έχουμε τοποθετήσει πυραυλικά συστήματα, έξυπνα συστήματα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, από τη Σαμοθράκη μέχρι και το Καστελόριζο. Αν θέλουμε να υψώσουμε ένα τείχος αποτροπής. Ανεξάρτητα το τι λέγεται από την Τουρκία που δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μία απειλή και η Ελλάδα εδώ και τώρα, άμεσα, χθες, προχθές, έπρεπε να τοποθετήσει τα έξυπνα υπεραυλικά συστήματα όπως είναι τα Spike and Loss, και βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αντιδρόουν συστήματα αλλά και drones με δυνατότητα να φέρουν οπλισμό. Να πω Αντώνη, κάτι, ναι. Όταν διατυπώνουμε με τον τρόπο αυτό τη βεβαιότητα ότι η Τουρκία θα κάνει γεωτρήσεις σε Κυπριακή ΑΟΣ χωρίς καμία αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαν να δίνει η Αθήνα, σαν να δίνει η Ελλάδα την άδεια στην Τουρκία να καταπατήσει την κυριαρχία της Κύπρου. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, το κάνει και η προηγούμενη. Θεωρούμε ότι αν μπει κάποιο ερευνητικό σκάφος σε μελλοντική ελληνική ΑΟΣ και κάνει έρευνες, κάποια παράβαση διαπράττει, ενώ αν κάνει στην Κύπρο, δεν έχει καμία υποχρέωση η Ελλάδα να παρέμβει στρατιωτικά, ξαναλέω. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου και γιατί η Ελλάδα έχει μια φοβική ηγεσία η οποία έχει παγώσει από το φόβο της. Φοβάται την Τουρκία. Γι' αυτό δεν αντιδρά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Διπλωματικά ήδη θα έπρεπε, αποδεικνύεται από αυτή τη συνάντηση δηλαδή από την οποία απήχε η Ελλάδα, δεν προσκλήθηκε η Ελλάδα, ενώ ήταν στο μενού της βραδιάς. Δεν ήταν θέμα Ελλάδος, ήταν οι πέντε πιο δυνατές χώρες του ΝΑΤΟ, πιο μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ. Και συζητήσανε για την Ελλάδα. Ήταν η Γαλλοπούλα που θα πρόγανε, ήταν η Ελλάδα και η Κύπρο. Λοιπόν, αυτό έγινε με τις πέντε μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία. Αν όμως η Ελλάδα είχε παρέμβει διπλωματικά εγκαίρως και είχε πει ότι σε περίπτωση που δοθεί οποιοδήποτε αντάλλαγμα στην Τουρκία για να άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, τότε εμείς θα υποβάλουμε βέτο, θα είχε προσκληθεί και η Ελλάδα. Το ίδιο έγινε σε άλλο μέτωπο, στη Λιβύη. Το ίδιο γίνεται κάθε μέρα. Απέχει η Ελλάδα από παντού. Όχι απέχει. Όλοι συζητάνε. Δεν μας στέλνουνε. Όλοι δεν συζητάνε, μας και απέχουν. Ναι, έτσι. Δεν μας στέλνουν. Μας έχουν του χεριού τους. Τίποτα. Μακριά δρόμο από εμάς. Όλοι. Κανείς δεν μας υπολογίζει. Ούτε στη Λιβύη, ούτε τώρα στην διάσκεψη που γίνεται. Τίποτα. Κανείς. Και σκεφτείτε ότι αυτά γίνονται σε προεκλογική περίοδο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Να κλείσουμε τον. Ο ίδιος είπε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο δικός σου επίλογος, παρακαλώ, κύριε Φενέκο. Κοιτάξτε, επειδή θέσατε το θέμα της Κύπρου, εγώ πιστεύω, επειδή είχα βιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, πιστεύω ότι πρέπει να επαναφέρουμε τη λογική της ενιαίας πολιτικής ασφαλείας, να εκμεταλλευτούμε όλες τις θεσμικές προβλέψεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διμερείς και πολυμερείς ενισχύσεις αμυντικών δυνατοτήτων. Αυτό θα μας επέτρεπε ενδεχομένως να έχουμε και μια μοίρα αεροσκαφών στην Κύπρο, διότι θα ήταν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει κάποιος. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση μας στο ΝΑΤΟ, εγώ αυτό που φοβάμαι είναι το εξής, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με το Διεθνές Επιτελείο που έχει δίπλα του μπορεί να μην μπορεί να επιβάλλει πολιτικές στις χώρες, όμως αν περάσει μια οδηγία στο Διεθνές Επιτελείο που να κάνει κάποια ρύθμιση προσφυλή με την Τουρκία, θα το βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό πρέπει να σκληρύνουμε τη φωνή μας στο ΝΑΤΟ, να δείξουμε ότι θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε τέτοια υπέρβαση και ενδεχομένως
και στην τράμπα που γίνεται με τη Φιλανδία, με το Αιγαίο, μήπως του δώσουν κάτι ή δεν του δώσουν. Ακριβώς. Και βέβαια οι 10 λόγοι που ο Ερντογάν θέτει για να συμφωνήσει είναι απεικιοκρατικοί λόγοι, αδιανόητα πράγματα, να βγάλουν τρομοκράτες, δηλαδή ένα ολόκληρο λαό, τον κουρδικό λαό, και η Ελλάδα να μην απαντάει, να μην συμμετέχει πουθενά. Νάβαρχε, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Τέρχε, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ και στους γιο σας. Αντώνη, ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ και σε εσένα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, το οποίο όμως θα είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος, το έχει προβιντεοσκοπηθεί, είναι μαγνητοσκοπημένο δηλαδή. Ευχαριστώ λοιπόν που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Να από την Πόνο Κουμόλτο Σανατάτη. Καλό βράδυ. Γεια σας. Το αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά. Η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της σίτας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90.